Σήμερα νομίζω είναι μια ιστορική μέρα για τη Γαβάλα, για τον ΑΟΚ, για την ομάδα μας, αυτή που αγαπάμε. Όλα αυτά που είπατε πριν, οι διαπραγματεύσεις ήταν σε κακό φεγγάρι. Αποδείξαμε ότι δεν ήταν σε κακό φεγγάρι. Μια διαπραγμάτευση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη με τα λόγια, με αυτά που λέει ο κόσμος, με αυτά που λένε διάφοροι. Προσπαθήσαμε και το καλύτερο της ομάδος. Δεν σας κρύβω, εδώ και ένα μήνα έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, με πολλούς επενδυτές που τους αξιολογήσαμε και είδαμε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτό το έργο που κάναμε σε αυτά τα 8 χρόνια. Στην περίπτωση του Άλεξ, νομίζαμε από την αρχή ότι ήταν η καλύτερη εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει η ομάδα. Αλλά και πάλι δεν κρύβομαι και λέω την αλήθεια ότι θέλαμε κάποιες εγγυήσεις ώστε αυτή η δουλειά που κάναμε τα 8 χρόνια να πάει σε καλύτερα χέρια από εμάς. Νομίζω ότι αυτό το απέδειξε ο Άλεξ. Με τους 2 ώρες που το ζητήσαμε ανταποκρίθηκε. Διαφορετικά είναι να κάνεις μια συνομιλία στο Skype που κάναμε τον Άλεξ, διαφορετικά να το βλέπεις στα μάτια. Το ίδιο πιστεύω ότι απέδειξε και αυτός. Για τις κατηχές δηλώσεις που γίνανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο άνθρωπος μας ζήτησε πολλές φορές συγγνώμη και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτά τα έχουμε αφήσει στην άκρη. Αυτά ήταν καθοδηγούμενα, πιστεύουμε, και από άλλα συμφέροντα που δεν μας ενοχλούν αυτή τη στιγμή. Η επιτυχία μιας διαπραγμάτευσης είναι το αύριο της ομάδος. Και το αύριο με τον Άλεξ μπροστά πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι το εξαιρετικό. Εμείς δεν θα είμαστε μέτοχοι, το 90% των μετοχών θα το έχει ο Άλεξ. Εμείς δεν θα είμαστε ούτε στο συμβούλιο, ούτε στο ΔΣ, απλώς θα είμαστε δίπλα του να το βοηθήσουμε σε ό,τι μας ζητήσει. Δεν υπάρχει ποσό, οι μετοχές μεταβιβαστήκαν δωρεάν. Το ποσό από εμάς δεν πήραμε εμείς τίποτα. Δεν υπήρχε η διαπραγμάτευση στο τι ποσό θα πάρουμε εμείς. Δεν πήραμε τίποτα εμείς. Το ποσό ήταν δωρεάν, οι μετοχές δοθήκαν δωρεάν. Οι όροι που βάλαμε, τα 150 χιλιάρια για να μπουν στην εγγυητική, η οποία εγγυητική αυτή είναι δικά του λεφτά, και τα 100 χιλιάρια για την αύξηση με το χείο κεφαλαίου, είπε ο άνθρωπος θα βάλει και ακόμα περισσότερα. Τα διαβεβαιώσαν αυτά οι δικηγόροι με τον κύριο Κούφατζη και τον κύριο Κυβρεκάκη. Εμείς δεν είμαστε σε αυτά για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνουν οι μεταβιβάσεις των μετοχών. Όλα θα γίνουν ομότυπα από την τράπεζα, στις τράπεζες δηλαδή θα πούν τα λεφτά. Εμείς από την ομάδα δεν έχουμε πάρει ούτε μία δραχμή και ούτε θέλαμε να πάρουμε. Μιλήσαμε τον Άλεξ για αυτό που σκεφτόμασταν και είπαμε ότι η ομάδα τα λεφτά που θα έπαιρνε θα πηγαίναν να γίνει κάποιο ίδρυμα για αυτιστικά παιδιά. Ξέραμε για τον Άλεξ τις φιλανθρωπίες που κάνει στον Καναδά και σε άλλα μέρη του κόσμου και πιστεύω ο άνθρωπος θα ερεμήσει γιατί και αυτός έχει κάποια πίεση. Θα μπορέσει να κάνει αυτά που έχει στο μυαλό του και πιστεύουμε ότι είναι πολύ μεγάλα. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για τον ΑΟΚ, να βοηθήσουν τον ΑΟΚ όλοι, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, γιατί δεν σας το κρύβω ότι σε εμάς δεν ήταν παρόν πάντα. Ευχόμαστε στον Άλεξ να τον δεχτούν καλύτερα, να τον αγκαλιάσουν. Γιατί πρέπει να τον αγκαλιάσουν. Ο άνθρωπος ήρθε από τον Καναδά, δεν ήρθε από τον ουρανό. Ήρθε από τον Καναδά, αγάπησε την πόλη μας και ήρθε να κάνει κάτι σωστό. Οπότε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ώρα πρέπει να το δείξουμε ότι πραγματικά τον αγαπάμε. Ήθελα να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άλεξ, αλλά και στους 2 συμμετόχους μου που ζήσαμε επί 35 μέρες αυτή την αγωνία και το άγχος για την ομάδα που αγαπάμε. Αλλά μόλις είδαμε ότι κρατούσε ο Άλεξ τη φανέλα του ΑΟΚ με τα 50 χρόνια ιστορίας, θέλαμε να συνεχίσουμε την ιστορία του. Ο ΑΟΚ είναι από το 1965 και θα συνεχίσει να υπάρχει. Όσο υπάρχει καλή καρδιά, καλή θέληση και όρεξη για δουλειά, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Δελικάρη και τον κύριο Αντωνίου για την υπομονή που δείξανε όλα αυτά τα χρόνια και ήμασταν μαζί. Τώρα έχουμε και ένα τέταρτο
συνεργάτη, ο οποίος είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας και θα συνεχίσει το έργο μας. Θέλουμε να δούμε τον ΑΟΚ μας ψηλά, θέλουμε η πόλη να τον αγκαλιάσει και να πει τα καλύτερα λόγια για αυτόν, γιατί πραγματικά είναι αξιόπιστος. Εγώ και οι συνεργάτες μου ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε τις 35 αυτές τις μέρες, αλλά δεν έχουμε καμία κακία για αυτούς που είπαν λόγια για μας. Αυτοί κρίνονται από τον Θεό, δεν κρίνονται από μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον συνεργάτη μου και τον Άλεξ, ο οποίος είναι άξιος συνεχιστής της μεγάλης πορείας του ΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίσω και να ευχηθώ τον Άλεξ καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να τον έχει γερός, γερό ο Θεός και να πάει την ομάδα καλύτερα από ό,τι πήγαμε εμείς. Κάποτε θέλουμε να δούμε την ομάδα σε μια μεγάλη κατηγορία και νομίζουμε με τον κύριο Άλεξ ότι η ομάδα μπορεί να πάει σε μια μεγάλη κατηγορία. Από σήμερα στην οικογένεια του ΑΟΚ έχουμε ένα τέταρτο μέλος. Είμαστε εμείς οι τρεις, συν τον κύριο Άλεξ. Καλό κουράγιο, Άλεξ. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.